φετινή χρονιά είναι η 30η χρονιά που κάνουμε αυτό το πάρτι. Πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία, όσα χρόνια μπορώ να θυμηθώ, δεν θα πω πόσα από τα 30 εγώ έχω παρευρεθεί, αλλά είναι μια ευκαιρία που νομίζω ότι είναι στο καλεντάρι όλων όσων είναι στην ασφαλιστική αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2020 δεν μαζευτήκαμε και το χρωστάμε νομίζω σε όλους να περάσουμε σήμερα καλά και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανά έχουμε τέτοια διακοπή. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχαμε πάλι μαζευτεί εδώ για να κάνουμε το ωραίο το πάρτι που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά, σε λίγο θα φουντώσει, έχουν συμβεί πολλά πράγματα στην αγορά. Συνεχίστηκαν οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις, πολλές αλλαγές. Να μην συζητήσουμε για τα γεωπολιτικά και γενικότερα για τα θέματα της εξελίξης στην μακροοικονομία που σίγουρα επηρεάζουν και το κλάδο μας. Όμως είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί αυτή η αγορά και αυτοί οι άνθρωποι που είμαστε εδώ σήμερα μαζεμένοι έχουμε δείξει την ανθεκτικότητά μας. Αν σκεφτεί κανείς πόσα πράγματα έχουν συμβεί τα τελευταία 10-12 χρόνια γενικότερα και ειδικά στην αγορά μας, είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε το ρυθμό μας, θα προσαρμοστούμε και θα προχωρήσουμε. Ειδικά για τα στελέχη της αγοράς, είναι μια πολύ προκλητική συγκυρία με πολλές εξελίξεις που δημιουργούν αβεβαιότητα μεν, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον για αυτούς που είναι δυνατοί και θέλουν να παλέψουν. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα, μετά από κάποιους μήνες, να ξαναβρεθούμε από κοντά, να δούμε πώς νιώθει ο καθένας, να νιώσουμε πραγματικά σαν συναγωνιστές και όχι ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές νιώθουμε με άλλες εταιρείες που είναι σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Όμως εμείς σαν ασφαλιστική αγορά και ειδικά τα στελέχη πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί με σωστές πρακτικές, με τις κατάλληλες προσαρμογές για να μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχημένη, δύσκολη μεν, αλλά επιτυχημένη χρονιά. Το networking το ξανατονίζω διότι είναι μια τρομερή ευκαιρία να ανταλλάξουμε πολύ καλές πρακτικές, να δούμε πώς άλλοι λύνουν τα ίδια προβλήματα, να βάλουμε τη δημιουργικότητά μας μαζί και όλοι μαζί να προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το 2023 ο Σύνδεσμος συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής. Μπορεί κάποιος να φανταστεί πόσες προκλήσεις, πόσες κρίσεις έχει περάσει, έχει ζήσει και αυτή η συλλογική εμπειρία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στελεχών. Θέλουμε λοιπόν πάρα πολύ η καινούργια γενιά των ανθρώπων που είναι στην ασφαλιστική αγορά και ειδικά τώρα που γίνονται ανακατατάξεις, άνθρωποι παίρνουν καινούργιες θέσεις, καινούργιες ευθύνες, να βρεθούν κοντά στο Σύνδεσμο, να φέρουν τις εμπειρίες τους, τη δημιουργικότητά τους, την ενεργητικότητά τους και να μιλήσουν με αυτούς οι οποίοι είμαστε περισσότερα χρόνια εδώ στην αγορά για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια αγορά η οποία είναι εξωστρεφή και μια αγορά με πολύ δυνατά στελέχη που θα είναι περήφανα που είναι κομμάτι της ασφαλιστικής αγοράς. Βλέπω την ανάγκη των στελεχών να επικοινωνήσουν. Μετά από 2 χρόνια κλεισούρας, νομίζω είναι προφανές ότι ο κόσμος θέλει να επικοινωνήσει. Θέλει να ανταλλάξει απόψεις, έχει δίψα για να γίνουν καινούργια πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε καινούργια πράγματα. Υπάρχει μια στασιμότητα αυτή τη στιγμή στην αγορά, αλλά είναι θέματα που θα έρθουν. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί, όπως είπατε, 30 χρόνια γίνεται αυτή η εκδήλωση. Είχε μια διακοπή λίγο κορονοϊού και είμαστε ξανά πίσω και είμαστε όλοι χαρούμενοι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω τη χαρά να υπηρετώ αυτή την αγορά γύρω στα 20 χρόνια πλέον. Οπότε γνωρίζω ότι έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια, από πολλές αλλαγές. Καινούργια άτομα συνεχώς προστίθεται στο δυναμικό της και βρίσκει τρόπους να ελύσεται προσαρμοζόμενοι στις συγκυρίες κάθε φορά. Αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, κάποτε το ασφαλιστικό προϊόν των πιστώσεων, το οποίο εγώ υπηρετώ και εκπροσωπώ, το αγόραζε κάποιος για να αποσημειωθεί. Σήμερα το αγοράζει για να χρηματοδοτηθεί. Αύριο μπορεί να το αγοράζει για να πιστωθεί από τους προμηθευτές του. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική και είναι δυναμικά κινούμενη όλη η αγορά. Και με την πρόσκληση των νέων στελεχών, αλλά και με τη διατήρηση όλων των στελεχών που είχε από παλιά,
οι οποίοι δεν αλλάζουν περιβάλλον εργασίας, γιατί πιστεύουν στο θεσμό, πιστεύουν σε αυτό που υπηρετούν και έχουν πάρα πολλά να διδάξουν τους νεότερους. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Οι αγορές, όπως και το χρηματιστήριο, έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους, τις καλές και τις κακές τους στιγμές. Όσες στιγμές και αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε, για μας είναι μια νέα πρόκληση, στην οποία θα πρέπει να δώσουμε μια νέα απάντηση. Και είμαστε εδώ να το υπηρετήσουμε αυτό. Ο ΣΕΣΑ είναι ένας από τους παλιότερους συνδέσμους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Έχει στελέχη πολύ υψηλού επίπεδου και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία του, γιατί βοηθάει αυτά τα στελέχη να έρθουν ακόμα πιο κοντά. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Πέραν βέβαια της διασύνδεσης μεταξύ των στελεχών, ο ΣΕΣΑΕ δίνει και άλλες παροχές στα στελέχη, όπως εκπαίδευση και άλλα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που συντελεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο και είμαι σίγουρος θα συνεχίσει να το συντελεί ακόμα πιο δυναμικά στο μέλλον. Αυτό το πάρτι είναι η ευκαιρία να δούμε όλο τον κόσμο και την περιμένουν όλοι όλο το χρόνο. Τώρα, μετά το περσινό που ήταν λίγο πιο μαζεμένο λόγω και των μέτρων προστασίας, φέτος βλέπω ότι έχουμε γυρίσει στις παλιές καλές εποχές. Οπότε, ναι, η αγορά είναι δύσκολη, ναι, οι προκλήσεις είναι μεγάλες, ναι, ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση θα μας ταλαιπωρήσει, αλλά αν έχουμε εδώ το πνεύμα συνεργασίας που όλοι δείχνουν, νομίζω θα τα καταφέρουμε μια χαρά. Πώς η ασφαλιστική αγορά μπορεί να βοηθήσει σε μια τέτοια κρίση που ενδεχομένως πολλοί λένε ότι έρχεται? Μπορεί σαφώς να βοηθήσει από το βασικό της ρόλο που είναι να είναι παρούσα, να καλύψει τους κινδύνους. Μπορεί να βοηθήσει από το να συμμετέχει πιο ενεργά στην προστασία των κινδύνων. Όλα αυτά που λέμε ότι κάνουν πλέον οι σύγχρονες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες εξοπλισμένες με την τεχνολογία και με όλο και καλύτερα στελέχη καταφέρνουν και είναι πιο χρήσιμες και είμαστε αυτό που λέμε πιο relevant για την κοινωνία μας. Με αφορμή την ευκαιρία που έχουμε να είμαστε μαζί σήμερα, επειδή γνωρίζω ότι έχετε μεγάλη γνώση του αντικειμένου, θα ήθελα την άποψή σας σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, με όλο αυτό που έχει γίνει με το νομοσχέδιο που ήρθε και έφυγε και σε τι δρόμο πιστεύετε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε έναν καλύτερο δρόμο, υπό την έννοια ότι πλέον έχουμε ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας. Μπορεί να ήταν άστοχος ο τρόπος που σχεδιάστηκε αυτή η διάταξη όπως προέκυψε στη συνέχεια, αλλά αυτό που εμένα με κάνει αισιόδοξο είναι ότι διαπιστώνουμε όλοι και η πολιτεία και εμείς όλο και περισσότερο την ανάγκη να συμπράξουμε και είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε μια μέρα. Είμαστε και ο κύριος sponsor του event αυτού, συνεπώς δεν χρειάζεται να σου πω πόσο πολύ σαπορτάρουμε και πιστεύουμε σε αυτό το θεσμό, γιατί μετά από 30 χρόνια είσαι θεσμός πλέον. Χαιρόμαστε που είμαστε όλοι μαζί, που βρισκόμαστε, που βλέπουμε αγαπητά πρόσωπα, που βλέπουμε ανθρώπους που είναι άνθρωποι και πραγματικά είναι συγκινητικό το γεγονός ότι ξαναβρισκόμαστε όλοι μαζί και αναβιώνουν οι σχέσεις που είχαμε χάσει. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας ευτυχία ότι είμαστε οι κύριοι sponsors σε αυτό το event. Και πραγματικά θα είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε και γιατί το πιστεύουμε, γιατί είμαστε committed σε αυτήν την αγορά και γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά μας και σήμερα είναι όλοι άνθρωποι. Είναι όλο για τους ανθρώπους. Κύριε Τσιμετζόγλου, ο επόμενος κυμώνας φαίνεται ότι θα είναι αρκετά προκλητικός για την ελληνική οικονομία. Ως μπορεί η ασφαλιστική αγορά και εσείς να βοηθήσετε σε αυτή την κατάσταση που ενδεχομένως να έρθει? Η ασφαλιστική αγορά, όπως ξέρεις, είναι η πιο resilient αγορά στις κρίσεις που έχουν περάσει. Θεωρώ πως είναι εκεί για να υποστηρίξει όλα αυτά που γίνονται στην οικονομία. Είναι εκεί για να είναι ο πυλώνας που θα λειτουργήσει σαν μαξιλάρι στην οικονομία, θα κάνει adopt και θα βρει πώς μπορεί να βοηθήσει από τον απλό κόσμο μέχρι τις επιχειρήσεις, μέχρι ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσουν και για να γίνουν πιο βιώσιμες και πιο εύρωστες. Συνεπώς, σαν ασφαλιστική αγορά είμαστε εδώ, ανταπεξερχόμαστε και αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά ζει μια πραγματικότητα μοναδική, με συγχωνεύσεις, με εξαγορές, με κινήσεις που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στα τελευταία τουλάχιστον 20 πλάς χρόνια που δραστηριοποιούμε εγώ. Πράγματι, ο σύνδεσμος σήμερα, αυτό το πάρτι το κάνει για 30 χρόνια. Είναι πλέον αυτό το πάρτι ένας θεσμός και το περιμένουν όλα τα στελέχη με ανυπομονησία. Ο σύνδεσμος είναι ένας φορέας που προσφέρει πολλά στα μέλη του, έχει δράσεις επικοινωνιακές, έχει δράσεις επιμορφωτικές, κοινωνικές.
τα στελέχη μέσα από αυτό το σύνδεσμο μπορούν να δεθούν, να εξελιχθούν. Και όντως, επειδή το αύριο είναι μια μέρα, είναι μια εποχή που θα αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία και γνώση. Και ο σύνδεσμος μπορεί να δώσει στα μέλη του αυτή την ενότητα και τη δύναμη που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν μαζί. Η Ένωση ήταν και θα είμαστε πάντα κοντά σε όλα τα στελέχη της αγοράς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα αυτή την όμορφη βραδιά μου δίνει την ευκαιρία να δω αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.